Βρισκόμαστε στα γραφεία της Λεμεσού μαζί με τον κύριο Χριστοφίδη Μιχάλη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Καλώς ορίσατε, κύριε Χριστοφίδη. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Θέλουμε να συζητήσουμε για την ιστορία του Αντικαρκινικού Συνδέσμου, για τη δράση του, για την προσφορά του στην κοινωνία. Πείτε μας λίγα λόγια για το ιστορικό. Στο ιστορικό θα κάνουμε μια πολύ σύντομη αναδρομή για τον Αντικαρκινικό, ο οποίος ιδρύθηκε το 1971 με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών και βοήθεια στους καρκινοπαθείς συνανθρώπους μας. Από μια ομάδα οι οποίοι ήθελαν να προσφέρουν, που έβλεπαν ότι υπάρχει έναν κενό μετά την εγχείρηση καρκίνου ή θεραπεία καρκίνου, υπήρχε η ανάγκη να δοθεί προσφορά προς ανακούφιση του πόνου κυρίως. Και έτσι ιδρύθηκε ο Αντικαρκινικός το 1971, μετά βήμα-βήμα αναπτύχθηκε αυτός ο οργανισμός, είναι ο μεγαλύτερος φιλανθρωπικός οργανισμός στην Κύπρο τώρα, και επίσης οι υπηρεσίες που προσφέρει, που σημειώνω ότι είναι όλες εντελώς δωρεάν ό,τι παρέχουμε, επεκτάθηκε στο να δίνουμε κατοίκον φροντίδα, να δίνουμε, να ιδρυθεί η αεροδαφνούσα, το πολύ γνωστό κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας στη Λευκοσία, όλοι το ξέρουμε στην Κύπρο, την αεροδαφνούσα. Παράλληλα έχουν ιδρυθεί και επαρχιακές επιτροπές, γιατί δεν ήθελαν να καλύπτει μόνο τη Λευκοσία, και έτσι στη Λεμεσόν έχουμε το σύνδεσμό μας, ο οποίος προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που δίνονται από τον Αντικαρκινικό, εκτός από την υπηρεσία που προσφέρεται στην Αεροδαφνούσα. Στη Λεμεσόν, να μιλήσουμε για τη Λεμεσόν συγκεκριμένα, κάθε μήνα προσφέρουμε περίπου 650 υπηρεσίες σε ασθενείς. Όχι υπηρεσίες, εξυπηρετούμε 650 ασθενείς με διάφορους τρόπους, από φυσιοθεραπεία. Να ξεκινήσω πρώτα από την ψυχολογική στήριξη. Όταν διαγνωστεί ο καρκίνος, πάρα πολύ σημαντική η ψυχολογική στήριξη, όχι μόνο για τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και για την οικογένεια. Και ξεκινά από την πρώτη στιγμή που θα διαγνωστεί ο καρκίνος. Νομίζω φυσικά ότι θα μας ενημερώσουν οι γιατροί, και εμείς σαν πολιτικοί, ο Αντικαρκινικός, δεν πλησιάζουμε, δεν αγγίζουμε κανέναν ασθενή αν δεν έχουμε παραπεμπτικό από γιατρόν ογκολόγο που να λέει ότι αυτός διαγνώστηκε, εισηγούμε ή συστήνω αυτά τα πράγματα. Και μετά, όταν έρθει κοντά μας, πρώτα αναλαμβάνει η ψυχολόγος μας, η οποία είναι μια εξαιρετική ψυχολόγος, προσεγγίζει με πολύ όμορφον τρόπο και τους ασθενείς και τους συγγενείς, και βλέποντας τώρα εγώ τι γίνεται, έχω διαπιστώσει ότι κερδίζει την εμπιστοσύνη των ασθενών και των συγγενών, και είναι σημαντική η ψυχολογική στήριξη. Μετά έχουμε τη γιατρό μας, είναι η ψυχολόγος μας είναι η Άντρια Κούφου, η γιατρός μας, η κυρία Κλαούδια Πέτρου, έχει εξειδικευτεί στην ανακουφιστική φροντίδα, ιατρική. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό? Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι μετά την θεραπεία που κάνουν, τη χημοθεραπεία, την ακτινοβολία, και χρειάζεται κάποια επιπρόσθετα, να μην πονά ο άρρωστος. Να μην πονά, μέχρι ότου αποθεραπευτεί πλήρως. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχει πάει σεμινάρια στο εξωτερικό και πήγαινε πέρσι ένα μήνα, θα πάει και τώρα φέτος το Δεκέμβριο ένα μήνα σε πανεπιστημιακή σχολή στην Αμερική, που είναι εξειδικευμένη στην ανακουφιστική φροντίδα. Γίνονται επισκέψεις στο σπίτι, δεχόμαστε να ασθενήσει στο γιατρείο. Επίσης έχουμε τρεις νοσοκόμες στη Λεμεσόν, οι οποίες προσφέρουν και κατοίκον φροντίδα, και στο κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας που έχουμε στη Λεμεσόν, που το ονομάσαμε Ευαγόριο.
Πού βρίσκεται το Ευαγόριο? Το Ευαγόριο βρίσκεται στην οδό Νικοδήμου Μιλωνά 62. Είναι ακριβώς απέναντι από το καρφούρ της Καλκούτσας, έτσι πιο εύκολο, πρώην Βασιλιάδη. Οι νοσοκόμες μας έχουν και αυτές εξειδικευτεί στην θεραπεία αυτών του καρκίνου. Επισκέπτονται στο σπίτι τους ασθενείς όταν χρειάζονται και δεν μπορούν να έλθουν κοντά μας, ή δέχονται και στο κέντρο μας που έχουμε εκεί ασθενείς για να τους προσφέρουν την υπηρεσίες που χρειάζονται. Στο κατάστημα του αντικαρκυνικού, στο γραφείο του αντικαρκυνικού εκεί, έχουμε φυσιοθεραπεύτρια, η οποία είναι πολύ σημαντική η φυσιοθεραπεία, προπάντων όταν γίνει εγχείρηση και χρειάζεται να γίνει φυσιοθεραπεία για αποκατάσταση της κίνησης ή οτιδήποτε, και μάλιστα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Να μην μου διαφύγει κανένας, τρεις νοσοκόμες, γιατρός, εντάξει. Κάθε, εκτός από την θεραπεία που δίνουμε κανονικά, δίνουμε βοηθήματα στους ασθενείς που πιθανόν να χρειάζονται στο σπίτι. Να ξεκινήσω από κρεβάτια, από στρώματα, από αναπηρικές καρέκλες, από ειδικά commodes που χρειάζονται, οτιδήποτε μπορεί να τους διευκολύνει. Μηχανές οξυγόνου. Κύριε Χριστοφίδη, συγγνώμη, αλλά με ποιον κριτήριο παίρνει κάποιος ασθενή? Σε ευχαριστώ που με ρώτησες αυτό, γιατί ίσως να μου διέφευγε. Εμάς το μόνο κριτήριο είναι ότι είναι καρκινοπαθής. Και έρχεται κοντά μας με παραπεπτικό γιατρού. Αν κάποιος δηλαδή όμως έχει μεγάλο εισόδημα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει, δεν εξετάζουμε αυτό το πράγμα. Εάν έρθει και μας ζητήσει οτιδήποτε, θα το δώσουμε. Δεν μπορεί να αποκλειστούν κάποιες ομάδες οι οποίες είναι πραγματικά... Όχι. Το καταστατικό λέει ότι προσφέρουμε βοήθεια στους καρκινοπαθείς. Οποιοδήποτε είναι αυτός, έχουμε Ρώσους, έχουμε Βουλγάρους, έχουμε Ρουμάνους, Εγγλέζους. Όπου υπάρχει ανθρώπινος πόνος. Όπου υπάρχει και ζητούν τη βοήθεια μας, εμείς τη δίνουμε. Και τονίζω ξανά ότι όλες οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι δωρεάν. Όταν λέτε ότι είστε μεγαλύτερος φιλανθρωπικός σύνδεσμος, εννοείται σε μέλη. Σε μέλη, και μπορώ να πω και σε δραστηριότητα, είναι ο πιο παλιός ο σύνδεσμος. Έχει εδραιωθεί και στη συνείδηση του κόσμου ο αντικαρκυνικός, και είναι πολύ γνωστός. Επίσης, στο γραφείο μας εδώ στον αντικαρκυνικό δεν υπάρχει διανυκτέρευση εκεί. Έρχονται οι ασθενείς για να μπορούν να γίνουν μεταγγίσεις αίματος, μπορεί να γίνουν κάποιες ενυδατώσεις, μπορεί να γίνουν κάποιες εξειδικευμένες ενέσεις όπως το ζωμέτα και το ζόλατεξ εκεί. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει, όχι όμως χημειοθεραπείες. Δεν κάνουμε χημειοθεραπείες εδώ, και είναι με την συνεισφορά, με την γενναία χορηγία των παιδιών του Ευαγόρα του Λανίτη, τα τέσσερα παιδιά του, έχουν χτίσει αυτόν το οίκημα εις μνήμη του πατέρα τους, του Ευαγόρα, γι' αυτόν και ονομάστηκε Ευαγόριον. Είναι πολύ όμορφη η χώρη μας εκεί. Πότε έχει χτιστεί? Το 2011 έγιναν τα εγγένεια, πολύ πρόσφατα, 3 χρόνια έχει που λειτουργεί. Είναι πολύ όμορφος ο χώρος, δηλαδή νιώθει αξιοπρέπεια ο ασθενής που έρχεται. Πολύ βασικό. Δεν περιμένει στη σειρά, δεν θέλω να κατηγορήσω νοσοκομεία ή οτιδήποτε, αλλά είναι έναν όμορφο περιβάλλον που νιώθουν ότι είναι δικό τους. Όταν θα κάνουν την οποιαδήποτε μετάγγιση αίματος ή οτιδήποτε χρειάζεται να κάνουν εκεί, πολύ αναπαυτικούς χώρους με εξειδικευμένες καρέκλες, αναπαυτικές ή κρεβάτια, μόνοι τους σε δωμάτιο, μαζί με τους συγγενείς τους εκεί αν χρειάζονται, οπωσδήποτε με την εποπτεία της γιατρού και των νοσοκόμων. Νιώθουν πολύ άνετα, όμορφα εκεί. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι στο χώρο μας εκεί κάθε Τρίτη γίνεται μια ομαδική ψυχολογική στήριξη και επίσης φυσιοθεραπεία. Και κάθε Πέμπτη έχουμε διευθετήσει και γίνονται επιμορφωτικά κατά κάποιον τρόπο. Έρχονται οι
οι ασθενείς οι οποίοι έχουν τελειώσει την φυσιοθεραπεία τους, τις ακτινοθεραπείες και νιώθουν καλά και έρχονται εκεί στο χώρο μας αρκετά άτομα και έρχονται από τα επιμορφωτικά κέντρα και τους κάνουν μαθήματα χειροτεχνίας, μουσικής, χοροδίας, περνούν όμορφα. Κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη είναι αυτό. Θα ήταν καλά να το επισκεφτείτε, να δείτε έτσι επί τόπου καμιά ημέρα. Να το δείτε, να το δείτε. Είναι πολύ, πολύ όμορφο. Τι μαθήματα γίνονται δηλαδή. Πέρσι γινόντουσαν μουσικής, γινόντουσαν χειροτεχνίες, κεραμικής, γινόντουσαν πλεξίματος, πλέκουν και αυτά όλα τα χειροτεχνήματα που κάνουν τα δίνουν και τα πουλούμε και έχουμε ένα εισόδημα για τον αντικαρκυνικό. Έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα φέτος. Ναι, νομίζω από την εχθές, την 1η του Νιόμβρη, είχαν την πρώτη εβδομάδα δεν είχα ξεκινήσει. Νιώθουν πολύ όμορφα. Το περιβάλλον τους είναι έτσι πολύ οικείο. Μπαίνουν μέσα όχι σε ένα χώρο που είναι για τον καρκίνο, ένας χώρος δικός τους. Έτσι νιώθουν πραγματικά. Λέτε επίσης, μεταφέρουμε καθημερινά από Λεμεσόν, Πάφων, ένα λεωφορείο ξεκινά και παίρνει τους ασθενείς εντελώς δωρεάν πάλι καθημερινής βάσεως στο ογκολογικό και στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για τις θεραπείες του. Μου έχουν αναφέρει ότι υπάρχει ασθενής ο οποίος μπορεί να πάει 20 φορές το μήνα. Προπάντων όταν είναι για ακτινοβολίες, ακτινοθεραπεία, 20 φορές το μήνα μπορεί να πάει. Οπότε αντιλαμβάνεστε, είναι και μεγάλο κόστος και κούραση και οι συγγενείς, κάποιος συγγενείς πρέπει να μείνει από τη δουλειά να τον πάρει, δεν ξέρω, ενώ με το λεωφορείο που έχουμε τους παίρνουν και τους φέρνουν κάθε μέρα. Εντελώς δωρεάν. Δηλαδή ο σύνδεσμος καλύπτει ένα τεράστιο κενό που έχει αφήσει. Ναι. Να η δημόσια σφαίρα ακριβώς, που συμφωνώ, κάθε κράτος σύγχρονο απόλυτα πρέπει να εξασφαλίζει την υγεία για όλους τους πολίτες. Συμφωνώ απόλυτα. Που είναι δικαίωμα, δεν είναι ένα προνόμιο το οποίο. Παλαιότερα όταν εργαζόμουν ήμουν αναμειγμένος στον αντικαρκυνικό, αλλά από την άλλη πλευρά προς τα έξω να γίνουν εκδηλώσεις για. Τώρα από την πρώτη του χρόνου που είμαι πρόεδρος του αντικαρκυνικού και είμαι μέσα, νιώθω ότι χωρίς αυτούς τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς ο κόσμος πραγματικά θα υπέφερε, γιατί αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα καλύψει το κράτος. Ή δεν θέλει ή δεν μπορεί. Ή βάζει άλλες προτεραιότητες. Βάζει άλλες προτεραιότητες, αυτό είναι. Και αυτά εναπόκεινται στις εθελοντικές οργανώσεις να τα κάνουν, που πραγματικά επιτελούν ένα τεράστιο έργο. Φυσικά το αναγνωρίζουμε. Τώρα, αν μου επιτρέπεις αγαπητέ Σάκη να μιλήσω και για τις πηγές εσόδων που έχει. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είπαμε, εκτός από όλες τις υπηρεσίες προσφέρουν εντελώς δωρεάν, αλλά έχουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες, οι οποίοι πρέπει να πληρωθούν. Πρέπει να έχουμε χρήματα για τα λειτουργικά μας κόστα. Συγγνώμη κύριε Χριστοφίδη, πόσοι αποσχολούνται επαγγελματίες μόνο στη Λεμεσό? Μόνο στη Λεμεσό έχουμε μία γιατρός, μία ψυχολόγος, τρεις νοσοκόμες και δύο που είναι στην γραμματεία, είναι στη διοίκηση. Επιπρόσθετα έχουμε τη φυσιοθεραπεύτρια, η οποία δεν είναι full time, έρχεται και πληρώνεται με την ώρα εκεί, και την καθαρίστρια. Όλοι οι άλλοι είμαστε εθελοντές. Και όμως τα λειτουργικά έξοδα είναι, φαντάζομαι, είναι πολύ αυξημένα. Είναι και το λεωφορείο. Και τα κόστα του λεωφορείου και τα κόστα των αυτοκινήτων. Ναι, ναι, είναι το δικά μας. Και τα αυτοκίνητα που έχουμε για να χρησιμοποιούν οι νοσηλεύτριες και οι γιατρός και οι ψυχολόγους. Διότι έτυχε μια φορά όταν πρώτον μπήκα στον αντικαρκυνικό, λέω να πάω μια φορά μαζί τους να δω, και μπήκαμε την ψυχολόγο να επισκεφτούμε μια ασθενή σε ένα χωριό της Κύπρου. Για μισή ώρα που θα συνομιλούσε μαζί τη. Και στα χωριά δηλαδή. Και στα χωριά πηγαίνω. Όλοι. Όπου χρειάζεται, όπου υπάρχει ανάγκη. Όπου δεν υπάρχει μπορεί πόνος να έρθει ο ασθενής στο γραφείο του, στο ευαγόριο κέντρο, πηγαίνουμε εμείς. Και να τους πάρουμε πράγματα και να πάει ψυχολόγος και να πάει γιατρός και να πάνε νοσοκόμες να τους δουν επί τόπου. Να συνεχίσω για τις είναι εισφορές και βασιζόμαστε στις εισφορές.
η μεγαλύτερη πηγή εσόδων είναι εσφορές από διάφορες πηγές, από εκδηλώσεις που κάνουμε, καλή ώρα που θα γίνει ο ποδηλατικός γύρος αυτός, εισφορές εις μνήμην τεθνεόντων, χορηγίες που μας δίνουν κάποιοι, λέει θέλουν ακόμη μια εισφορά έναν αλφα ποσό, ή ακόμα μπορούν να έρθουν να μας αγοράσουν κάποια μηχανήματα που χρειαζόμαστε. Τες προάλλες δεν ξέρω αν πρέπει να αναφέρω το όνομα, όπως νιώθετε, ναι, το Folly School, λόγω χάρη να το πούμε, ήρθε, μας είπε τι χρειάζεστε, τιμή του, ναι. Τους είπαμε αυτά τα πράγματα και πήγαν οι άνθρωποι και μας τα αγόρασαν και μας τα έφερε. Συγκεκριμένα είχαμε παρακαλέσει κάποιες συσκευές οξυγόνου, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ασθενείς και μόνο με τις μπουκάλες οξυγόνου που τους παίρναμε δεν επαρκούν. Και μας αγόρασαν συσκευές οξυγόνου και κάποια άλλα πράγματα που χρειαζόμαστε. Επίσης κάνατε και εκστρατείες στον κόσμο. Εκστρατείες, ναι. Μέσα στις εκδηλώσεις που κάνουμε, η πιο μεγάλη είναι η πορεία Χριστοδούλας. Ακριβώς. Που γίνεται συνήθως τον Απρίλιο. Ο Οδικός Έρανος, τα διάφορα μπαζαράκια που γίνονται, οι διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε, όπως είπαμε αυτή, mm-hmm. προγραμματίζουμε να κάνουμε μια άλλη εκδήλωση, το φως, δώσε φως για μια ζωή, θα την κάνουμε στις 7 του Δεκέμβρη. Τι θα περιλαμβάνει αυτή η εκδήλωση? Αυτή η εκδήλωση θα είναι το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και θα γίνει και ένα μπαζαράκι στο Λαγόριο. Θα προσπαθούμε να το κάνουμε εκεί τώρα, αλλιώς θα το κάνουμε σε άλλο χώρο, να αποφασιστεί να δούμε πού θα το κάνουμε. Φιλανθρωπικά τσάια θα κάνουμε στις 5 του Δεκέμβρη, ένα φιλανθρωπικό τσάι στο Αμαθούς. Θα πουλήσουμε εισιτήρια, θα βγάλουμε ένα λαχνό. Με σκοπό πολύ όμορφες κινήσεις για την ενίσχυση πλήματα του έργου σας. Ο κόσμος δίνει, αλλά έχουμε διαπιστώσει ότι το μόνο να σταθούμε στα φανάρια, στους δρόμους και να τους πούμε δώσε ένα ευρώ, δεν είναι καλό μόνο αυτό το πράγμα να γίνεται. Τι άλλο προσπαθούμε να κάνουμε εκδηλώσεις. Λόγω χάρη είχαμε συνεννοηθεί με οργανισμούς να γίνεται μια κινηματογραφική παράσταση ή οτιδήποτε, που ο κόσμος θα παίρνει και κάτι ταυτόχρονα δίνοντας μια αυτά τα... Ίσως και να είναι και ένα μέσο κοινωνικοποίησης των ασθενών επίσης. Βεβαίως. Και να έρθουν πιο κοντά. Πάλι συμπαρίστανται σε ό,τι κάνουμε, ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, το κάνουν. Λόγω χάρη θα έχουμε το παζαράκι στην εκδήλωση αυτή, τον ποδηλατικό γύρο της Λεμεσού. Θα έχουμε μπαζαράκι, θα ετοιμάσουν γλυκά, θα έρθουν να βοηθήσουν στην πώληση ή για οτιδήποτε χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Κυριακή πραγματοποιείται ο δεύτερος ποδηλατικός γύρος Λεμεσού. Θα τα πούμε εκτενέστερα στο επόμενο ρεπορτάζ. Ναι, ευχαριστώ πολύ εσάς την εφημερίδα Λεμεσός για την συμπαράσταση, ώστε να διαφωτιστεί ο κόσμος, να ενημερωθεί ο κόσμος το τι κάνουμε. Είναι τιμή μας που μπορούμε να βοηθήσουμε με το ελάχιστο ή με το πιο πολύ που μπορούμε για αυτόν τον ιερό σκοπό. Είναι γεγονός ότι τώρα ο κόσμος συνεισφέρει από το υστέρημα του. Ακριβώς. Αλλά να ξέρουν ότι και το λίγο που μπορούν να προσφέρουν είναι ευπρόσδεκτο, για να το πω κυπριακά, σε πιάνει τόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Okay.